Έμφαση στα επόμενα βήματα που καλείται να κάνει Φίρουμ για τη συμφωνία έδωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ινδίας Ραμ Ναθ Κοβίντ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα σήμερα και αύριο. Το πρωί ο Ινδός πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ενώ κατόπιν έγινε δεκτός από τον Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε στον Κώστα Σκουλά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μαξίμου και να πούμε Ντένι ότι αυτή την ώρα ο Ραμ Ναθ Κοβίντ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ινδίας, συναντάται κατηδίαν με τον Αλέξη Τσίπρα. Νωρίτερα είχε συνάντηση το πρωί με τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος στην ομιλία του προς τον Ινδό πρόεδρο τόνισε ότι η πρόσκληση προς ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και έναρξη κάθε ουσιαστικής ενταξιακής προετοιμασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτουν κατάλληλη αναθεώρηση του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση, όπως άλλωστε δεσμεύτηκε το κράτος αυτό με την χθεσινή μεταξύ μας συμφωνία. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε και για την Τουρκία, τόνισε ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας, όμως η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό. Και εκτιμένο για το Κυπριακό, τόνισε ότι διεκδικούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση με εφαρμογή του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Από εκεί και πέρα, τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος ότι η Ελλάδα θεωρεί την Ινδία σημαντικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή και στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην αρχή της ομιλίας του επισήμανε ότι αυτή η επίσκεψη θα αφήσει το αποτύπωμά της και θα είναι επικοδομητικές οι συνομιλίες. Από την πλευρά του, ο Ραμ Ναθ Κοβίντ, ο πρόεδρος της Ινδίας, που είναι ο 14ος στην ιστορία της Ινδίας, τόνισε ότι είναι η πρώτη επίσκεψή του στην Ευρώπη και αρχίζει από την Ελλάδα, πράγμα που δίνει τη διάθεση της Ινδίας και την πρόθεση για εμβάθυνση και ενδυνάμωση των σχέσεών μας. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και η επιθυμία του είναι για πιο στενές Έλληνο-Ινδικές σχέσεις. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι δήλωσαν μπροστά στις κάμερες και θα επανέλθουμε, Κώστα. Είναι γνωστό και το έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι ευνοούμε την προοπτική του κράτους αυτού στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπόθεση όμως που αποδέχονται βεβαίως και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι η επίλυση του ονόματος του κράτους αυτού. Πρέπει λοιπόν να λυθεί το ζήτημα του ονόματος έτσι ώστε το όνομα αυτό να μην αποπνέει άλλη πληροτισμό. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει, όπως είναι γνωστό, προηγουμένως να υπάρξει αναθεώρηση του συντάγματός του. Επιδιώκουμε και το έχουμε αποδείξει στην πράξη σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία και είμαστε εμείς οι οποίοι ευνοούμε την πορεία της προς την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το μέλλον της Τουρκίας είναι προς τη Δύση, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να διατηρηθεί αυτό το κλίμα φιλίας και καλής γειτονίας και πολύ περισσότερο για να έχει ευρωπαϊκή προοπτική η Τουρκία, είναι απαραίτητο από μέρος της να επιδεικνύει σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Κώστα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ινδίας. Ακριβώς, Ντένι, ολοκληρώθηκε ο διάλογος που είχαν μπροστά στις κάμερες. Αυτή την ώρα είναι κατηδίαν συνάντηση και στη συνέχεια θα υπάρξουν οι διευρυμένες συνομιλίες. Βάσει προγράμματος του Ινδού Προέδρου, στη μία ώρα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ για τις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένο το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον Ινδό Πρόεδρο. Ντένι. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε ο διάλογος μπροστά στις κάμερες, αλλά η κατηδίαν συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.